Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστη. Πάμε στην Αναστασία Εργηριάδου στη Θεσσαλονίκη που έχει περισσότερα. Πόπι, κοντά στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης βρέθηκε το δρεπανάκι, ένα κυρτό μαχαίρι λοιπόν με κυλίδες αίματος, το οποίο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολικά εργαστήρια να βρουν τυχόν αποτυπώματα πάνω σε αυτό. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει, Πόπι, τα υλικά από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, τα εξετάζουν καρέ-καρέ. Σύμφωνα με αστυνομικέ πηγές, είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών. Ωστόσο, η ιδεότητα με την οποία επιτέθηκαν στο 19χρονο οι δράστε φαίνεται ξεκάθαρα από την ιατροδικαστική εξέταση. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα από την ιατροδικαστή, την κυρία Λίδα Κοβάτση, η οποία δείχνει ότι ο θάνατο του 19χρονου προήλθε τόσο από τα χτυπήματα με το δρεπανάκι στα κάτω άκρα, όσο επίση και από σοβαρέ κρανογκεφαλικέ κακώσει. Το χτύπησαν άσχημα και βάναυσαν το παιδί. Αυτό που είπε από εκεί θα κρατηθούμε ότι η αστυνομία δηλαδή είναι κοντά στα ίχνη των δραστών. Ελπίζουμε γρήγορα η αστυνομία να βρει του δράστε, γρήγορα η δικαιοσύνη να αποδώσει τη δικαιοσύνη, τι ποινέ που πρέπει να επιβληθούν στου ανθρώπου αυτού, γιατί είναι μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία αυτή. Μα έχει σοκάρει όλου, μα έχει κάνει όλου να ανατριχιάσουμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, εκτό από το ότι καταδικάζουμε τη βία βεβαίω και όλοι εμεί, είναι τα συλληπιτήριά μα, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου 19χρονου παιδιού.